συζητήσαμε εκ νέου. Θυμάστε ότι και εγώ ίδια είχα φέρει προτάσεις, γιατί και το Πασόκ είχε και τις ενστάσεις του επί της ουσίας. Συζητήθηκε αυτό σε μια συνάντηση εργασίας πραγματικά με τον Πρωθυπουργό και τον Αντιπρόεδρο της κυβέρνησης. Μαζί λοιπόν με τους κυρίους Σαμαρά και Βενιζέλο, ο κύριος Μητσοτάκης και εγώ και άλλα στελέχη συζητήσαμε και φέραμε τροποποιήσεις σε αυτό το μεταβατικό σύστημα αξιολόγησης, τέτοιες που να διασφαλίζουν απολύτως τους υπαλλήλους. Δηλαδή, τι λέει? Λέει ότι αν κάποιος σήμερα αξιολογηθεί με όχι τόσο καλά, ναι, το περίφημο 15% από 6,9 και κάτω, ναι, αυτός ο άνθρωπος πρώτον δεν θα απολυθεί, δεύτερον δεν πρόκειται να υποστεί καμία μεταβολή υπηρεσιακή ή μισθολογική βλαπτική για τον ίδιο. Αλλά πρόκειται να του προταθούν σεμινάρια επιμόρφωσης, αλλαγή αντικειμένου εργασίας. Δεν υπάρχει κανένας φόβος, νομοθετήσαμε επιπλέον για να υπάρξει αυτό. Άρα η αξιολόγηση θα προχωρήσει. Η εξαλόγηση είναι μεταβατική και μόνο για το 13. Ποιο είναι το σημαντικό όμως στην ιστορία, και αν θέλετε να το πω και σαν καινούριο και το οποίο συζητάμε και με την Τρόικα αυτόν τον καιρό, είναι το νέο σύστημα πάγιο πια, γιατί αυτό είναι μετάβαση. Ήταν μόνο για το 13. Μέχρι το τέλος του έτους ευελπιστούμε να φέρουμε νόμο στη Βουλή, γι' αυτό σε λίγο θα ξεκινήσει και διαβούλευση για το θέμα, του παγίου συστήματος αξιολόγησης. Βλέπουμε λοιπόν. Αυτό που είχατε προτείνει είναι. Πού προσέκρουσε και πού δεν προσέκρουσε. Και πέρα από αντιδράσεις τώρα, θα σας πω και κάτι από την εμπειρία μας. Φάνηκαν κάποια υπέρ που ήταν, αν θέλετε, το ουσιαστικό γεγονός ότι ξεκινήσαμε να συζητάμε πραγματικά για την αξιολόγηση. Mm-hmm. Μέχρι τώρα τι κάναμε, ή βάζαμε σε όλους 10 ή δεν κάναμε καθόλου αξιολόγηση. Ναι. Λοιπόν, φύγαμε από αυτό. Αρχίζαμε, συζητάμε, αντικρουόμενες απόψεις. Πού πάμε? Πάμε σε ένα νέο σύστημα. Αυτό το σύστημα λοιπόν πρώτον πρέπει να είναι σύστημα αλληλεπίδρασης, όπου να μπορεί, όπως και σήμερα έχουμε αυτοαξιολόγηση, να υπάρχει, αν θέλετε, η σχέση αξιολογούμενου και αξιολογητή. Ένα σύστημα το οποίο ευελπιστούμε ότι μετά το διάλογο, έτσι όπως θα καταλήξει να νομοθετηθεί μέχρι τέλος του έτους, mm-hmm, θα είναι ένα σύστημα που θα μας ακολουθεί για πολλά χρόνια, που μπορεί να βελτιωθεί, μπορεί να κάνει. Αλλά η Ελλάδα χρειάζεται ένα τέτοιο σύστημα με ασφάλεια, αλλά όχι με ατιμορρησία και όχι χωρίς αξιολόγηση. Θέλω να σας πάω στα πολιτικά με δύο τίτλους. Πρώτο.